Το ενδέκατο ζευγάρι είναι η Βάνα και ο Θοδωρής και θα χορέψουν ρούμπα. Καλώς ήρθατε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ανησυχείς. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, κάνω πολύ ερωτικούς χορούς και νομίζω ότι μπορώ να τους καταφέρω. Αποκλείεται. Ναι, πολύ πράγμα, πολύ σαγίνι, πολύ. Και το δύσκολο είναι για το Θοδωρή. Ο καημένος δεν μπορεί να με σηκώσει, λέει πουπουλό, αλλά αλλιώς να είναι η Ντορέτα, αλλιώς να τώρα σηκώνει εμένα ο καημένος και είναι. Σας παρακαλώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με αντέχεις. Με συγχωρείς, θα διαφωνήσω μαζί σου και θα συμφωνήσω με τον Θοδωρή, ο οποίος είπε ότι η ρούμπα είναι μια αισθησιακή, είναι ένας αισθησιακός χορός και εσύ είσαι μια αισθησιακή γυναίκα, οπότε όλα θα πάνε καλά και είχε δίκιο. Δεν μ' άρεσε, δεν την αγαπάω τη ρούμπα καθόλου. Γιατί δεν την αγαπάς τη ρούμπα, σε άκουσα που το είπες και στο βίντεο, γιατί τόσο πολύ με τη ρούμπα. Δεν μ' άρεσε και το τραγούδι για να μεταξιδέψει πολύ. Δεν ξέρω, ήθελα κάτι που να μπορώ να το αισθανθώ. Αισθανόμουν ότι έκανα όλο λυκνίσματα χωρίς να κάνω τα σωστά βήματα. Ναι, αλλά δεν είναι και τόσο απλό το λυκνίσμα, άμα δεν το έχει μια γυναίκα. Στην ηλικία μας είναι λίγο δύσκολο. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Γιατί, θα πάω στην Κρητική Επιτροπή, γνωρίζω ότι σε ταλαιπωρεί μια βροχοπνευμονία. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά χαίρομαι που είσαι σήμερα εδώ και που τα κατάφερες τόσο καλά. Και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι μικρό. Είναι ότι θεωρώ ότι όπως και να είμαστε, κυρία Δανδουλάκη το ξέρει καλύτερα από εμάς, το χαμόγελο είναι αυτό που θα φύγει τελευταίο από το στόμα μας και την ψυχή μας. Οπότε ό,τι και να συμβεί στο σανίδι, στο πάλκο, εμείς πρέπει να είμαστε πάντα χαρούμενοι και το έκανα με την καρδιά μου. Κύριε Κοστάλα, πώς σας φάνηκε η χορογραφία που είδατε μόλις από τη Βάνα Μπάρμπα και τον Θοδωρή? Εγώ ήταν καλύτερη από την άλλη φορά, σαφώς. Ο Θοδωρής και αυτός ξέρει πώς να αξιοποιεί τα συν και να ελαχιστοποιεί τα πλήν. Δεν είναι κανένα πρόβλημα, τα καταφέρνει πολύ καλά. Στον αέρα πέταγες και πέταγε μαζί σου. Και είδαμε ένα ωραίο. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Απλά νομίζω. Θα ήθελα να με κρατήσετε εσείς την άλλη φορά. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Αυτό είναι πρόκληση. Βεβαίως. Δεν έχω και γάντι. Ανοιχτή πρόταση ήταν αυτή. Ανοιχτή πρόταση είναι και πρόκληση. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανταποκριθώ όταν. Εκτός κάμερας. Μάλιστα. Λοιπόν, και νομίζω ότι. Απλά νομίζω ότι χρειάζεται πιο πολύ προπόνηση για να σιγουρευτούν τα βήματα κάπου σας ξεφύγανε. Με πιο πολύ προπόνηση θα μπει μέσα στο DNA και θα βγουν φυσικά όμορφα όλα.
Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δανδουλάκη. Εγώ χαίρομαι τόσο πολύ να βλέπω το, το πάθος και το συναίσθημα τόσο ακραία, καθαρό, ατόφιο, χωρίς νάζια, ελεύθερο, χωρίς κανένα ταμπού. Συμφωνώ με τον Αλέξη ότι αν αυτό συμβαδίσει και με την τεχνική που την ήδη από, από εκπομπή σε εκπομπή πηγαίνουμε πολύ πολύ καλύτερα, θα σας χαιρόμαστε πια χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Ήδη εγώ προσωπικά το απόλαυσα. Μπράβο και στη χορογραφία. Εξαιρετική. Και θα κλείσω με το Φωκά. Η Βάνα είναι πραγματικά άκρος αισθησιακή. Εγώ πιστεύω ότι σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτός ο χορός, αρκεί να κάνεις πρόβες.